Μία δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην Προεδρία της Κομισιόν ετοιμάζεται να διεκδικήσει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι. Οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές, προκειμένου να κάνουν έναν απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και για να συζητήσουν για τα πιθανά πρόσωπα που θα αναλάβουν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα και η Πρωθυπουργός της Εσθονίας Καγιά Κάλλας είναι τα φαβορί για τις άλλες δύο θέσεις. Ο νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο διάλογος μεταξύ των ευρωομάδων αναμένεται να είναι μεγάλος. Ήταν μια καλή συζήτηση. Πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία απόψε σε αυτό το στάδιο. Τα πολιτικά κόμματα παίζουν ρόλο σε αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Έκαναν τις προτάσεις τους και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να εργαστούμε περαιτέρω και να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Αν και οι προσδοκίες για μια πρόωρη πρόοδο ήταν υπερβολικά αισιόδοξες χθες το βράδυ, η Ursula von der Leyen εξακολουθεί να είναι σε θέση να διεκδικεί την Προεδρία της Κομισιόν για δεύτερη φορά. Όμως οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες. Ειδικά οι εταίροι από το Συνασπισμό των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων θέλουν εγγυήσεις ότι εκείνη θα παραμείνει πιστή στην κεντροδεξιά και δεν θα μπει στον πειρασμό να κινηθεί προς την ακροδεξιά και τις ομάδες που υψώνουν το ανάστημά τους.